Χαρακτηρίσατε, μακαριότατε, ως επικίνδυνη την επανέναρξη των συνομιλιών με τους όρους του κατακτητή. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση αλλά και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι που οι περισσότεροι επιδιώκουν και επενδύουν στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, ότι είναι επικίνδυνη για τον τόπο? Εάν ξεκινήσουμε τους όρους του κατακτήτη, βεβαίως. Αφού δεν αποδεχόμαστε τέτοιο μοντέλο λύσης. Οι όροι του κατακτήτη είναι δύο κράτη, όχι γιατί θέλει δύο κράτη, αλλά θέλει σιγά σιγά. Στόχος μοναδικός της Τουρκίας είναι η κατάληψη, η τουρκοποίηση της Κύπρου. Εάν ξεκινήσουμε με αυτούς τους όρους, με ένα μοντέλο που δεν το δεχόμαστε, πού θα καταλήξουμε? Θα καταλήξουμε σε περισσότερες υποχωρήσεις. Γι' αυτό και χρειάζεται μια διαπραγμάτευση στους όρους εκκίνησης των συνομιλιών. Νομίζω και ο πρόεδρος το καταλαβαίνει και ο πρόεδρος αυτό επιδιώκει. Δεν είπε ότι ξεκινά με τους όρους του κατακτητή. Είπε ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε συνομιλίες για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Διαπιστώνετε ως παρατηρητής κάποιους λαθασμένους χειρισμούς από πλευράς της κυβέρνησης στο θέμα του Κυπριακού? Δεν θα πω λαθασμένους. Βλέπω την προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδείξει στον έξω κόσμο, και διπλωματικά είναι σωστό αυτό, ότι δεν είμαστε εμείς οι αδιάλλακτοι. Τι περισσότερο θα αναμένατε? Να ενεργοποιηθεί ο ξένος παράγοντας. Να μπουν τα Ηνωμένα Έθνη ενώπιον των ευθυνών τους. Είναι για να προστατεύουν την διεθνή νομιμότητα και τη δικαιοσύνη. Και όχι να κάθε λίγο να μπαίνουν στο μέσο, να μοιράζουν τη διαφορά μεταξύ του κατακτητή και του κατακτημένου. Με τη χριστουγεννιάτικη εγκύκλειό σας είχατε προκαλέσει, μακαριότατε, κάποια έντονα σχόλια, κυρίως σε σχέση με την στάση που πρέπει να τηρούν οι Ελληνοκύπροι κατά τις επισκέψεις τους στα κατεχόμενα. Κάνατε μάλιστα λόγο και για ευτελισμό της αξιοπρέπειας με το να αποδέχεται κάποιος τους δοτούς περιορισμούς του κατακτήτη. Πότε θεωρείτε λάθος κάποιος να επισκέπτεται τα κατεχόμενα χωριά μας? Να πάει κάποιος να δει τα σπίτια του, να πάρει τα παιδιά του, να κάνει ένα προσκύνημα στους ναούς του, είναι ευκταίο. Δεν είναι ευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας? Να πηγαίνω να μένω στα κλεμμένα μου ξενοδοχεία και να πληρώνω την κατοχή. Να φεύγω από το παράνομο αεροδρόμιο. Να παίζω στα καζίνα. Να πάω να ενισχύω και οικονομικά και ηθικά την κατοχή. Είναι εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπάρχουν κάποιοι επίσκοποι και μητροπολίτες που συνειδητά επιλέγουν να τελούν θείες λειτουργίες στα κατεχόμενα χωριά. Διαφωνείτε με αυτό? Είναι κατακριτέο? Όχι, γιατί κρατά, είπαμε, και την πίστη των κατοίκων της περιοχής για επιστροφή. Θα πρέπει αυτό το συνέστημα να προσκολώνται στα δικά τους σπίτια, στις περιουσίες τους, στους τόπους τους, στα ιερά τους, να ενισχυθεί και πρέπει να πηγαίνουμε. Εσείς συνειδητά εδώ και αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μόνο μία φορά ως επίσκοπος είχατε λειτουργήσει στα κατεχόμενα, δεν επιλέγετε να πηγαίνετε ούτε σε εκκλησίες αλλά ούτε και να τελείτε θείες λειτουργίες. Θα σας δούμε ενδεχομένως στο μέλλον να το πράττετε, μακαριότατε? Αν δεν υπάρξουν συνθήκες ελευθερίας, δεν θα μπορούσα να πάω. Όσο και να το ήθελα, γιατί υπάρχουν εκεί και οι εγκλωβισμένοι μας, υπάρχουν και το μοναστήριο του Αποστόλου Βαρνάβα, του Ιδρυτού και Προστάτη της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν τόσοι νέοι μας, όσο γινατό θέλω όμως το να προσκυνάς την κατοχή και να πηγαίνεις εκεί δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν θα ήθελα να δώσω κάλυμα στην κατοχή επιδεικνύοντας ταυτότητες, αναγκαζόμενος να σιωπήσω σε αυτά τα οποία πιστεύω να λέω. Είχα πάει μόνο μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που άνοιξαν τα οδοφράγματα, και ήμουν επίσκοπος Αρσινόης. Είχε στείλει μήνυμα ο πατήρ Ζαχαρίας από τον Απόστολο Ανδρέα ότι προβλεπόταν κοσμοσυρωή εκεί και ήταν μόνος και χρειαζόταν και κάποιος και για τη Θεία Κοινωνία και για να βοηθήσει, και η Σύνοδος με έστειλε εκεί. Ήταν μια εμπειρία να βλέπεις την κατοχή, να βλέπεις τα σύμβολα της κατοχής, να πας με σκυμμένο το κεφάλι, κάτι το οποίο δεν θα το ήθελα. Είχατε, μακαριότατε, στο παρελθόν πει ότι οι Τούρκοι δεν φεύγουν με ευχολόγια. Τι ακριβώς εννοούσατε? Βεβαίως, με τις συνεχείς υποχωρήσεις δεν θα φύγουν. Χρειάζονται να αντιληφθούν ότι έχουν κόστος, η παραμονή τους θα έχει κόστος. Θα πρέπει να αναλυφθεί μια διεθνής προσπάθεια διαφώτισης του κόσμου και να γίνει και η αμυντική μας τράγηση. Και αυτό το οποίο είπα πολλές φορές, ο μόνος πραγματικός διαχρονικός σύμμαχός μας είναι η Ελλάδα.
θα πρέπει να αναβιώσει το ενιαίο αμυντικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδος. Να μην θεωρεί και η Ελλάδα ότι μπορεί να λύσει τα άλλα προβλήματά της με την Τουρκία, αφήνοντας έξω το Κυπριακό. Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο για την Ελλάδα. Εάν πέσει αυτή η έπαλξη, αρχίζει το ξύλωμα και της Ελλάδος. Να μην μας ξεγελούν αυτά τα προσωπία με προτάσεις καλής γειτονίας και μηδενικά προβλήματα. Ας δείξουν την καλή θέληση τους ξεκινώντας από την Κύπρο. Μιλήσατε για εκπτώσεις στο παρελθόν, μακαριότατε, και για εθνικό λίθαργο. Ποιοι προκαλούν αυτό τον εθνικό λίθαργο και ποια είναι η ευθύνη της Εκκλησίας σε αυτό? Όλος ο κόσμος το βλέπετε ότι παραδοθήκαμε σε ένα λίθαργο. Ζούμε στην καθημερινότητα και ξεχνούμε την κατοχή που δίπλα μας υπάρχει και ότι οι Τούρκοι συνεχώς προωθούν τα σχέδια τους. Εμείς, βλέποντας κάθε μέρα να περνά η καθημερινότητα, έχουμε συμβιβαστεί. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει με αγώνα να ανακτήσουμε εκείνα τα οποία χάσαμε. Με τους Τουρκοκύπριους δεν έχουμε τίποτα. Και είναι και αυτοί οι κάτοικοι, νόμιμοι κάτοικοι του τόπου τούτου. Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι του τόπου δικαιούνται όλα τα δικαιώματά τους. Μαζί τους θα ζήσουμε όπως ζήσαμε για τόσα χρόνια. Εκείνο που μας ενοχλεί δεν είναι ούτε η θρησκεία τους, ούτε η φωνή του Μουεζίνη. Μας ενοχλεί αφάνταστα η κατοχή και το στιγνό πρόσωπο της κατοχής. Και αυτό θέλουμε να αγωνιστούμε τόσο για μας, όσο και για τους Τουρκοκυπρίους, όσο και για όλους τους υπόλοιπους κατοίκους της Κύπρου.